Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία παρατήρηση για ένα κομμάτι του νομοσχεδίου που μπορεί για κάποιον να καταγράφεται στα μικρά. Και λέω να καταγράφεται στα μικρά γιατί, όπως έχουμε αποδείξει πολλές φορές από το Υπουργείο Εργασίας, μια σειρά από ρυθμίσεις νομοθετικές που είχαμε περάσει το προηγούμενο διάστημα, είτε για την καταπολέμηση της αδίλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, είτε για τα δεδουλευμένα, είτε για όλο το πλέγμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, πάρα πολλές φορές από την αντιπολίτευση είχαν καταγραφεί ως μικρά μπροστά στα μεγάλα οικονομικά ζητήματα. Και εμείς πάντα λέγαμε ότι αυτές οι μικρές διατάξεις αφορούν τη ζωή χιλιάδων εργαζομένων. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοαναλάβει την ευθύνη της επιθεώρησης εργασίας, μου είχε διηγηθεί ένας επιθεωρητής υγείας και ασφάλειας από την περιοχή του Βόλου, μια περίπτωση όπου σε έναν έλεγχο τον είχαν λούσει με πετρέλαιο και απειλούσαν να τον κάψουν ζωντανό εκείνη τη στιγμή του ελέγχου, αν αυτός προχωρούσε στη βεβαίωση της παράβασης και των προστήμων. Νομίζω ότι αυτό το οποίο γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο σήμερα, που θωρακίζουμε νομικά τους επιθεωρητές, θωρακίζουμε, αναβαθμίζουμε τη θέση τους και τους εξασφαλίζουμε ότι σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση θα έχουν νομική υποστήριξη και δεν θα είναι μόνοι τους απέναντι στον οποιοδήποτε, πέρα από ένα αυτονόητο βήμα που έπρεπε να κάνει μια πολιτεία που σέβεται στους εργαζόμενους, είναι και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους των ελεγκτικών μηχανισμών που καθημερινά σε πολύ δύσκολες συνθήκες κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση ακριβώς έχει αναδείξει πόσο κρίσιμο για μας είναι η προστασία και η αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, γιατί στο τέλος της μέρας είναι προστασία των εργαζομένων. Πρώτη πολιτική παρατήρηση. Αναδείχθηκε και μέσα στη συζήτηση ότι η Νέα Δημοκρατία βασίζεται διαρκώς στην καταστροφολογία. Εδώ όμως πρέπει να βάλουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία διαρκώς καταφέρει στην καταστροφολογία, μια καταστροφολογία η οποία ποτέ δεν επιβεβαιώνεται. Αξιολογήσεις οι οποίες δεν θα κλείνανε, κόφτης ο οποίος θα ερχόταν το 16, δεν ήρθε το 16, θα ερχόταν το 17, δεν ήρθε το 17, πρόγραμμα που δεν θα έκλεινε το 18, πιστοληπτική γραμμή στήριξης, σε όλα έξω. Η Νέα Δημοκρατία καταφεύγει στην καταστροφολογία για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όποτε αναγκάζεται να μιλήσει προγραμματικά, το πρόγραμμά της συναγωνίζεται σε ακρότητα το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πολλές φορές μάλιστα το ξεπερνάει. Και ακριβώς επειδή κατανοεί ότι δεν μπορεί να στήσει ηγεμονική αφήγηση, δεν μπορεί να στήσει πλαίσιο και συνενέσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία όταν στη δημόσια διοίκηση υπερασπίζεται το 5-1, όταν στα εργασιακά είναι ενάντια στις συλλογικές συμβάσεις, όταν είναι ενάντια στην αύξηση του κατώτου μισθού, το τελευταίο της καταφύγιο είναι η καταστροφολογία. Μια καταστροφολογία η οποία διαρκώς φαίνεται ότι δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Δεύτερο στοιχείο, δυστυχώς, διαρκώς συζητάμε χωρίς να σεβόμαστε καθόλου τα πραγματικά δεδομένα. Υπάρχει ένα αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία ότι φέρατε υπερπλεονάσματα, υπερφορολογήσατε και έτσι έχετε καταστρέψει την οικονομία. Την ίδια στιγμή, αν κάποιος συγκρίνει τα νούμερα των πλεονασμάτων που είχαν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, βλέπει ότι το 2015 είχαν υπογράψει πρωτογενές πλεόνασμα 3%. Η σημερινή κυβέρνηση, μετά από την αχρίαστη διαπραγμάτευση του εξαμήνου, πέτυχε έλλειμμα 0,25. 2016, πρωτογενές πλεόνασμα 4,2% υπογεγραμμένο. Η σημερινή κυβέρνηση πέτυχε 0,5. 2017, πρωτογενές πλεόνασμα 4,5%. Η σημερινή κυβέρνηση πέτυχε 1,75. 2018, πρωτογενές πλεόνασμα 4,5%. Η σημερινή κυβέρνηση πέτυχε 3,5%. Μόνο σε αυτή την περίοδο, από αυτή την αχρίαστη διαπραγμάτευση, όπως λένε, αυτή η κυβέρνηση κέρδισε 20 δις. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε, δεν μπορούμε να το ξεπερνάμε με την ευκολία με την οποία όλοι οι συγητές της Νέας Δημοκρατίας μιλάνε για υπερπλεονάσματα. Δεύτερο κομμάτι. Δεύτερη αξιολόγηση και συντάξεις. Έρχονται εδώ και λένε ότι οι συντάξεις ήταν ένα αχρίαστο μέτρο. Να θυμηθούμε λίγο δεύτερη αξιολόγηση. Να θυμηθούμε ότι τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση έλεγε δεν θα κλείσω τη δεύτερη αξιολόγηση αν δεν κερδίσω τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κάτι το οποίο το κερδίσαμε και σήμερα φαίνεται ότι το κερδίσαμε, η αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε τόσα κι άλλα τόσα μέτρα, έλεγε κλείστε και μη συζητάτε άλλο, έλεγε ότι η αξιολόγηση δεν κλείνει γιατί έχουμε ιδεολειψίες. Θυμόμαστε πολύ καλά τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ακριβώς το Μοσχοβησί, να τον ενημερώσει για το αν η κυβέρνηση θα θετήσει τις δεσμεύσεις της, γιατί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει φτιαχτεί στη βάση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα. Και δεσμεύσεις εννοούσαν την περικοπή των συντάξεων. Και είναι ξεκάθαρο από τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει σήμερα
από τους ηγητές της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα το υπερασπίζεται αυτό το μέτρο. Και νομίζω ότι είναι ίσως το πιο ξεκάθαρο είναι όταν βγαίνουν διάφοροι, όπως η κυρία Ξαφά, σύμβουλοι του κυρίου Μητσοτάκη, και όχι απλά υπερασπίζουν το μέτρο, αλλά δείχνουν ότι έχει και διαρθρωτική κατεύθυνση που θα έπρεπε να υποστηριχτεί. Έρχομαι τώρα σε ένα τρίτο στοιχείο το οποίο δείχνει ότι πάλι δεν σεβόμαστε την πραγματικότητα και τα δεδομένα. Ακούσαμε για αρνητικό ρεκόρ της Εργάνη. Το έχουμε ξαναπεί στις επιτροπές, θα το ξαναπούμε και εδώ. Πρώτον, η Εργάνη, αυτό το οποίο δείχνει για το δεκάμηνο, είναι θετικό ρεκόρ θέσεων 168.000. Δεύτερον, πολύ γρήγορα θα βγει το ετήσιο τεύχος της Εργάνη και όταν θα γίνουν οι συγκρίσεις στο ετήσιο τεύχος του 18 με το ετήσιο τεύχος του 14, θα φανεί ότι αυτά τα 4 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα θα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 400.000 καθαρές νέες θέσεις εργασίας. Και δεύτερο, πολύ κρίσιμο, η αναλογία στην πλήρη γεμερική απασχόληση παραμένει στο 70-30 και όχι σε αυτά τα 68 που ακούμε από τους ηγητές της Νέας Δημοκρατίας, που παίρνουν μια φωτογραφία της στιγμής που πάλι δεν ανάγεται στο σύνολο. Ποιο είναι όμως εδώ η μεγαλύτερη λαθροχειρία που κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση? Προς τιμή του εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βρούτσης, και στο προηγούμενο νομοσχέδιο που συζητάγαμε για τα εργασιακά, είχε πει ακριβώς την εξής φράση. Με τις αλλαγές, τις διαρθρωτικές αλλαγές που κάναμε στην αγορά εργασίας, μειώσαμε την ανεργία. Αυτή η φράση είναι μια φράση ενός συνεπούς ανθρώπου που σέβεται την πολιτική του, σέβεται αυτά που υλοποίησε. Εγώ απλά θα προσθέτω με τις διαρθρωτικές αλλαγές, αυτό το οποίο εμείς λέμε αντιμεταρρύθμιση, νεοφιλελεύθερη αντιμεταρρύθμιση που κάνατε στην αγορά εργασίας, δημιουργήσατε τους μισθούς για τους οποίους σήμερα κατηγορείται τη σημερινή κυβέρνηση. Και ποια είναι η απάντηση της σημερινής κυβέρνησης στους μισθούς που εσείς δημιουργήσατε με αυτή την νεοφιλελεύθερη αντιμεταρρύθμιση? Ένα απλό παράδειγμα. Σύμβαση στους ξενοδοχοϋπάλληλους, η οποία έχει υπογραφεί η επέκτασή της από την Υπουργό Εργασίας, έχει καταστεί υποχρεωτική, κατώτατος μισθός 780 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ένας νέος άνθρωπος 23 χρονών που δούλευε για 511 ευρώ, αυτή τη στιγμή παίρνει 780 ευρώ. Άρα η απάντησή μας στην νεοφιλελεύθερη αντιμεταρρύθμιση που ζήσαμε είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας, και όλα αυτά στο τέλος της μέρας σημαίνει και αυξήσει τους μισθούς για όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Και επειδή ακούγονται διάφορα πράγματα για το ύψος του κατώτατου μισθού και για τη διαδικασία, υπενθυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει πρόταση στη συνταγματική αναθεώρηση ο κατώτατος μισθός να συνταγματικά να κατοχυρωθεί, ότι διαπραγματεύεται στην εθνική συλλογική διαπραγμάτευση, και εκεί θα δούμε η κάθε πολιτική δύναμη που στέκεται, που βρίσκεται και τι υπερασπίζεται. Επιτρέψτε μου, για να σεβαστώ και το χρόνο, μία τελευταία παρατήρηση. Από την πρώτη στιγμή έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι τα ζητήματα τα εργασιακά είναι ζητήματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία. Το ερώτημα της δημοκρατίας που υπάρχει σήμερα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη είναι ένα ερώτημα που έχει δημιουργηθεί όχι απλά από την άνοδο της ακροδεξιάς, από το χώρο που δώσανε στην ακροδεξιά η διάλυση των κοινωνικών σχέσεων, η έκρηξη των ανισοτήτων, η υποτίμηση της εργασίας που έχει συμβεί σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι η προστασία της εργασίας είναι προστασία της δημοκρατίας. Και το πόσο κρίσιμος είναι αυτός ο αγώνας το βλέπουμε και στην ελληνική κοινωνία, όπου βλέπουμε μια σειρά από όψεις του κοινωνικού κανιβαλισμού να παίρνει κεφάλι. Βλέπουμε αυτές τις όψεις του κοινωνικού κανιβαλισμού σε ανθρώπους που υπερασπιζόντουσαν αυτούς που πυροβόλησαν τους εργάτες μετανάστες στη Μανολάδα και μιλάγανε για σκάγια που απλά πήραν κάποιους από τον αέρα. Βλέπουμε όψεις του κοινωνικού κανιβαλισμού όταν χαρακτηρίζεται η Χρυσή Αυγή ένα λαϊκό αυθεντικό κίνημα. Βλέπουμε όψεις του κοινωνικού κανιβαλισμού σε όλους αυτούς που είναι διατεθειμένοι να δικαιολογήσουν Καλάσνικοφ και δύο μήνες τώρα κανιβάλιζαν έναν αθώο άνθρωπο. Και αυτή τη μάχη για τη δημοκρατία, όπως και τη μάχη για την εργασία, θα τη δώσουμε και θα την νικήσουμε.